Η επιλογή όταν έγινε όλοι με την Πανοκρουσίες δέχθηκαν ότι ήρθε ένας πολύ μεγάλος προπονητής να αναλάβει την εθνική ομάδα. Όλοι χειροκροτούσαν, όλοι ήταν χαρούμενοι. Και βεβαίως μετά έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αλλά αυτό για μένα δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια. Εγώ του έστειλα και τα εύσημα και τα συγχαρητήριά μου, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένας μεγάλος προπονητής. Τώρα, αν εδώ η προσπάθειά του δεν ευόδωσε, δεν φταίει ο ίδιος. Είστε ρανιαρικός δηλαδή. Είναι άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, γιατί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που έφτασαν την ομάδα ένα βήμα από τους 8 στο παγκόσμιο, οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν τα νησιά Φερόε δύο φορές. Και για να κερδίσεις τα νησιά Φερόε δεν χρειάζεται να έχεις προπονητή. Αποκάλυψε... Πρέπει να έχεις ικανότητα. Αποκάλυψε ο τότε υπεύθυνος τύπου, ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι παίχτης της ομάδας μετά το μάτς με τη Βόρεια Ιρλανδία έβριζε και έλεγε σε ανθρώπους της ΕΠΟ, τέλος πάντων και σε εσάς προφανώς, να φύγει ο Ρανιέρη. Δηλαδή ήταν το κλίμα τέτοιο. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε γνώση για το κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Εντάξει, αυτός έκατσε 20 μέρες στην ΕΠΟ και έφυγε, αγαπητέ, και δεν μπορεί να ξέρει την ιστορία αυτή. Σε πληροφορώ λοιπόν, για να είσαι καλά πληροφορημένος, με ένα φίλο μου, κύριο Παπαδημητρίου, έκατσε 20 μέρες στην ΕΠΟ. Τον προσέλαβαν, πήρε για αυτός ένα σωρό λεφτά και σε 20 μέρες έφυγε γιατί δεν άντεξε το κλίμα. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι βεβαίως ήταν κακό το κλίμα και γι' αυτό ακριβώς περιγράφω και εγώ. Ότι ο άνθρωπος μια χαρά ήτανε, αλλά όταν αγόραζε κουστούμια για την εθνική ομάδα για να πάνε στο γήπεδο και βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές και σηκώνανε τα μπατζάκια τους μέχρι εδώ πάνω για να πάνε στο γήπεδο, λοιπόν δεν έχουμε παιδεία, πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, καταλάβατε εμέσως ότι σας είπα πρώτα απ' όλα αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές. Πρώτα απ' όλα, για μένα. Λοιπόν, οι ίδιοι ήταν που πήγανε ένα βήμα από τις 8. Και οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν τα Φερόε δύο φορές. Άρα κάτι συνέβαινε.